Γεια σας, είμαι χαρούμενος σήμερα που είμαι εδώ μαζί σας, αυτή την ωραία εκδήλωση. Πρόεδρε, συνταγή για την όμορφη εκδήλωση και να σας ευχηθώ χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχουμε, υγεία και χαρά σας πούμε λίγο όλο μας. Δεν θα σας πω περισσότερα, σας περιμένω στις 9 το Φεβρουάριο, έχουμε την γιορτή της Τσιγαρίδας. Όσοι μπορείτε και έχετε αυτό, σας κατέβετε στο χωριό μας για να περάσουμε μόνο από την κοινωνία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή όρεξη και καλή ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί φίλοι και φίλοι, και φίλες, καλησπέρα. Εκ μέρους του ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ, του Συλλόγου Κομματικών, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή σας στη σημερινή μας εκδήλωση. Για την προθυμία σας να συμμετέχετε σε όλες τις εκδηλώσεις του Συλλόγου μας, δείχνετε την αγάπη σας και τη συμπαράστασή σας στην προσπάθεια που κάνουμε για την αναβάθμιση του χωριού μας. Την εκδήλωσή μας τιμούν με την παρουσία τους, ο πρόεδρος του χωριού μας, Κυριακής Διαμπάρας, το μέλος του ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ του Συλλόγου Μηδιάτου Ναυπακτίας, ο Αγγλός Μακατσιγάνη, και πολλοί φίλοι από τα γειτονικά χωριά και τους ευχαριστούν πολύ. Επιχειρία, μιας και πριν από λίγες μέρες η περιφέρεια της Λοκαρδανίας, καθώς και ο Δήμος Ναυπακτίας έδωσαν και τελικά την ένδειξή τους για την ονομασία της κεντρικής πλατείας του χωριού μας, η πλατεία Δημάρχου Ανδρέα Σωτηρίου Δράσου, να ευχαριστήσω τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας, αλλά και όλους τους δημοτικούς συμβούλους του Δήμου Ναυπακτίας για την ομόφωνη αποδοχή του αιτήματός μας. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Θωμά Πετρογιά, για την αμέριστη συμπαράσταση που παρήχε στο αίτημα του Συλλόγου. Να ανακοινώσω ότι την επόμενη Κυριακή αρχίζουμε τα μαθήματα χορού στην αίθουσα του ΕΠΑΡΑ Λίμου και γι' αυτό ευχαριστώ τον Αντιδήμαρχο Αλίμου, τον κ. Στέφανο Δωματή για την παραχώρηση της αίθουσας. Ο κ. Πράκης Ιωάννης Ζαμπάρας προσφέρει ένα ποσό για την καλοκαιρινή εκδήλωση. Ο κύριος Χρήστος Αγγιάζου μας ενημέρωσε ότι αναλαμβάνει όλα τα έξοδα έκδοση του επόμενου φίλου της φιλίδας μας, τη Φωνή της Χόβουλης. Τους ευχαριστούμε πολύ. Στις 11 Νοεμβρίου είχαμε τις αρχιευσίες του Συλλόγου μας, εκλέξαμε το νέο ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ και την εξαιρετική επιλογή, ξεκινάμε δυνατά και ευχόμαστε καλή επιτυχία. Την Κυριακή 7 Απριλίου το μεσημέρι, εδώ θέλω να δώσετε περισσότερη προσοχή από όλα. Προγραμματίζουμε συνεστίαση στην Ναύπακτο. Θα βάλουμε λεωφορείο και θα παρακαλούσα να τη στηρίξετε και αυτή την εκδήλωση. Για τον κόστος και άλλες πληροφορίες θα ενημερωθείτε από το site του Συλλόγου, το Facebook και τηλεφωνικά. Το τηλέφωνο μου το έχετε σημειωμένο. Να ευχαριστήσω τον φίλο τον Χρήστο Εκλέζο για τη συνεργασία του στη σημερινή εκδήλωση. Στην δική μας εκδήλωση, ο Χρήστος είναι πάντα δίπλα στο Συλλογό μας. Να ευχηθώ στην εταιρεία Chroma Eclairs ΑΕ καλές δουλειές και στους φίλους συνεργάτες της εταιρείας που μας τιμούν σήμερα με την παρουσία τους, καλή χρονιά με υγεία και προκοπή. Μετά την κοπή της εκδήλωσης του Συλλόγου, θα κάνουμε μία κλήρωση για να προκύψει ο τυχερός του χωριού, που είναι ένα όμορφο παλάτι με παραδοσιακά προϊόντα. Είναι το νούμερο 64. Είναι 64. Κατερίνα Ζαβάρα. Και το πρώτο καλό μου. Βάζει το σποράκι το σοβαζιανό στο μικροφόνο ανεβαίνω να φέρω λεπτά μόνος μες στην ορχήστρα με το Γιώργη Μάρ. Oh, yeah.
Σαν φωτιά
I'm